Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Έπεσε για άλλη μια φορά η πύλη εμβολιασμού λόγω υπερφόρτωσης. Πού εντοπίζετε το πρόβλημα? Τι πάει λάθος? Στις προάλλες μας λέγατε πως μπορεί, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας 35.000 χρηστών. Σήμερα οι δικαιούχοι ανέρχονται γύρω στις 26.000. 26.000 οι δικαιούχοι, αλλά είχαμε 120.000 ταυτόχρονους χρήστες να διεκδικούν για αυτές τις 26.000. Αν και θεωρητικά 26.000, αυτοί που θα δοκίμαζαν, πες ότι είναι το 80, το 90% αυτό. Ναι. Άρα για κάθε ένα δικαιούχο είχαν 5 άτομα μέσω όρο ο καθένας για να διεκδικήσει εμβόλιο. Αυτό είναι σίγουρα, η πύλη δεν έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο και θα αλλάξουμε την πύλη. Θέλουμε ακόμα 4-5 μέρες, ώστε ένας δικαιούχος να μπορεί μόνο ο ίδιος ή ένα άτομο που θα υποδείξει ο ίδιος για να κλείσει η ραντεβού πλέον. Ναι. Διότι αυτή η φρενίτιδα και ο αγώνας δρόμου του στο ίδιο δευτερόλεπτο μόλις ανοίξει η πύλη να διεκδικούν οι άνθρωποι το ραντεβού της προτίμησής τους, σίγουρα κανένα σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταπεξελθεί. Δεν το είχαμε προβλέψει αυτό. Είναι μια διαδικασία που τη συζητάμε πάρα πολύ καιρό και οι ανησυχίες είχαν εκφραστεί από πολύ νωρίς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει η πύλη του εμβολιασμού. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη μια είναι καλό ότι ο κόσμος θέλει να πάει να εμβολιαστεί, απ' την άλλη δεν του δίνεται δυνατότητα. Αν καταραίει το σύστημα κάθε φορά που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, δεν θα προχωρήσει και το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Θα μείνουμε πίσω. Να σας απαντήσω. Καταρχήν, η πύλη και να μην καταρρεύσει, τα εμβόλια είναι αυτά που είναι. Δηλαδή, σήμερα είχε 9.500 σλότ, η πύλη δεν κατέρευσε αμέσως. Πρόλαβαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε πρώτο λεπτό τα Pfizer, που ήταν 1.934, και 192 AstraZeneca. Η πύλη θα ξανανοίξει. Υπάρχουν εμβόλια να κλείσει ο κόσμος που είναι εν δυνάμει δικαιούχος σήμερα και τον προτρέπω στις 2.30 μέχρι τις 8 από το βράδυ απόψε να μπει ο κόσμος να κλείσει το ραντεβού, το οποίο είναι απαραίτητο το εμβόλιο να το κάνει. Από εκεί και πέρα, όταν σχεδιάστηκε η πύλη, είπαμε να δώσουμε την διευκόλυνση στον κόσμο να μπορεί να αναθέσει σε κάποιο άτομο δικό του ή και στον γιατρό του να κλείσει εκ μέρους αυτού, γιατί μπορεί να μην έχει την δεξιότητα της χρήσης του υπολογιστή. Ναι. Όταν το σχεδιάσαμε αυτό το πράγμα, είπαμε άντε να είναι 10-15.000 ταυτόχρονοι χρήστες, 100.000 την ημέρα ραντεβού. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός, γιατί δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, όταν σχεδιάστηκε τον Δεκέμβριο, ότι ένα από τα εμβόλια ή και περισσότερα θα δημιουργείται μία εικόνα διστακτικότητας απέναντι σε αυτό το εμβόλιο. Οπότε ο κόσμος θα έμπαινε σε μια φρενίτιδα, ποιος θα προλάβει να κλείσει το ραντεβού της προτίμησής του. Αναβαθμίσαμε την πύλη από τους 10.000 χρήστες στις 35.000 και είπαμε να δώσουμε σε 25.000, κάνοντας έκκληση στους πολίτες, να μπαίνει ένας για κάθε δικαιούχο ή ο ίδιος ο δικαιούχος φυσικά. Τελικά αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων και αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν το αφαιρέσουμε τεχνικά αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Και μέχρι να αφαιρεθεί η παράκληση μας είναι να το σεβαστούν οι πολίτες, να μπαίνει ένα άτομο για τον κάθε δικαιούχο. Διαφορετικά, μέχρι αυτό το πράγμα να το αφαιρέσω τεχνικά, που θέλουμε ακόμα μια εβδομάδα να το αφαιρέσουμε, δεν είναι θέμα να αναβαθμίσω το 35.000, να το κάνω 50, να το κάνω 80, να το κάνω 100, όταν μπαίνουν 200.000. Ναι, ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Κόκκινε, ήρθε η σειρά του πατέρα μου να εμβολιαστεί. Μπαίνω εγώ, μπαίνουν τα αδέρφια μου, μπαίνει η μητέρα μου για να του βρουν ραντεβού. Ενώ από την επόμενη εβδομάδα μόνο ένα άτομο θα μπορεί. Έχουμε και τα στατιστικά. Ξέρουμε και για έναν αριθμό ταυτότητας που είναι δικαιούχος πόσα άτομα δοκιμάζουν για το ίδιο. Κατά μέσο όρο είναι 1/5. 1/5. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι δεν είναι ζήτημα τεχνικών προδιαγραφών. Το σύστημα φτιάχτηκε και στήθηκε σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι μπαίνει πολύς κόσμος μέσα. Βεβαίως. Αυτό σας λέω, 120.000 το πρωί έχουμε τα νούμερα. Κανονικά 300... δεν θα έπρεπε, μιλάω 300... τώρα σαν ακροατής, σαν πολίτης, δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα αυτό. Θέλουμε τον κόσμο να μπαίνει να δηλώνει συμμετοχή. Είναι τόσο δύσκολο να μπορέσεις να το θωρακίσεις έτσι ώστε να μην πέφτει τουλάχιστον? Μα και το να μην πέσει, καταρχήν, ναι, πρέπει όλοι να κλείσουν το ίδιο δευτερόλεπτο. Να αυτό δεν μπορείς όμως να το ορίσεις, κύριε Φυπουργέ. Σπέβδουν να βρουν εμβόλια Pfizer, κύριε Φυπουργέ. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ένας ο οποίος μπαίνει μέσα στην πύλη μόνος του, χωρίς να τα ζητήσει να μπει και κάποιος άλλος, και κάποιος ο οποίος μπαίνει με 10, είναι δίκαιο, διότι υπάρχει ένας αγώνας ποιος θα διεκδικήσει αυτό που είναι το προτιμητέο. Βέβαια υπάρχει. Άρα, εμείς θα αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα. Όταν μπορούν να μπουν ταυτόχρονα 25.000, αλλά να μπουν 25, όχι 120.000. Ναι. Να διευθετούμε ραντεβού μέσω SMS δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν είναι στη σκέψη σας?
Αυτό είναι η προσέγγιση που έχουν δώσει, που έχουν κάνει άλλες γεωγραφίες. Εμείς είπαμε να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο και να δίνουμε την επιλογή στον πολίτη να επιλέγει το εμβόλιο του, να επιλέγει την ημέρα και την ώρα. Στις υπόλοιπες γεωγραφίες, όπως ξέρετε, πάει ένα SMS και του λέει την τάδε ώρα, τάδε μέρα έχετε εμβόλιο στο τάδε κέντρο. Ναι. Αν δεν θέλετε να το κάνετε, πέστε μας το. Μας στέλνουν μηνύματα και... Ναι, ολοκληρώστε. Αυτό το πράγμα τώρα να φύγει στην πύλη και να πει να το κάνω έτσι είναι εύκολο τεχνικά να γίνει, ναι. Αλλά δεν θα είναι αυτό στους πολίτες. Γιατί θα λέει οι άλλοι είχαν επιλογή, εγώ γιατί να μην έχω. Άρα δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα ξανασυμβεί το ίδιο, δεν θα ξαναπέσει αύριο μεθαύριο η πύλη εμβολιασμού. Αυτό καταλαβαίνουμε. Μέχρι να αφαιρέσουμε το δικαίωμα, όχι, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Απλώς αν εισακουστεί η έκκλησή μου, μπορώ να το εγγυηθώ. Δηλαδή, αν μπαίνει μόνο ένα άτομο για τον κάθε δικαιούχο, ναι. Η πύλη μπορεί να ανταποκριθεί. Μάλιστα. Λαμβάνουμε κάποια μηνύματα, το έχετε δει και εσείς στα κοινωνικά δίκτυα, φανταζόμαστε, να παραιτηθεί ο Υφυπουργός Καινοτομίας. Σκέφτεστε κάτι τέτοιο? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το συζητήσω. Είναι απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η παραίτησή σας είναι δική σας απόφαση, δεν είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι' αυτό ενδεχόμενη. Όχι, είναι κάτι το οποίο έχω ασχοληθώ με πιο σοβαρά θέματα αυτή τη στιγμή, να δω πώς θα εξυπηρετήσω τους πολίτες. Όταν η πύλη δουλέψει και ο πολίτης εξυπηρετηθεί, τότε αυτό το πράγμα είναι θέμα δικό μου και δεν θα το συζητήσω στον αέρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινε. Παρακαλώ, γεια σας. Υπομονή και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εξηγήσαμε.